Για το θέμα της Μακεδονίας έχουμε κάνει ήδη δύο άρθρα και όντιο. Δεν θέλουμε να ασχοληθούμε άλλο. Η θέση μας είναι υπέρ ενός δημοψηφίσματος. Ο λαός έχει δικαίωμα να αποφασίσει ακόμα και αν κάνει λάθος. Πριν το δημοψήφισμα θα έχουμε την ευκαιρία να εξηγήσουμε κάποια πράγματα και πιστεύουμε ότι ένα μέρος της κοινής γνώμης θα αλλάξει στάση και θα ταχθεί υπέρ της συμφωνίας. Θα πάρουμε σαν παράδειγμα το θέμα της Μακεδονίας για να αποδείξουμε ότι τα παιδιά της Νέας Δημοκρατίας δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να κυβερνήσουν μόνα τους. Είναι σαν να αφήνεις μικρά παιδιά μόνα τους στο σπίτι. Μπορεί να του βάλουν φωτιά και να το κάψουν. Τα παιδιά της Νέας Δημοκρατίας αναφέρονται σε κάποια σημεία της συμφωνίας. Οι αντιρρήσεις τους είναι σε κάποιες λεπτομέρειες. Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι μας αρέσει η συμφωνία. Ακόμα και το όνομα δεν μας αρέσει. Όμως οι άλλοι, οι δαομιανοί, επιμένουν. Αφού δεν θέλουν οι Έλληνες να τους αποκαλούμε Βόρεια Μακεδονία, τους λέμε ΔΑΟΜ. Δεν αναφέρουμε την ονομασία Μακεδονία. Ούτε και στους δαομιανούς αρέσει η συμφωνία. Με το συμβιβασμό δεν είναι κανείς ευχαριστημένος. Εμείς δεν έχουμε αντίρρηση σε πολλά από αυτά που λένε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα θα θέλαμε να μην λέγεται ούτε Βόρεια Μακεδονία ούτε Μακεδονία. Εμείς θα θέλαμε να συμφωνήσουν σε ένα όνομα που δεν έχει μέσα τη λέξη Μακεδονία. Δεν το δέχονται οι δαομιανοί. Τα παιδιά στη Νέα Δημοκρατία συμπεριφέρονται ως να εξαρτάται από τους Έλληνες πώς θα είναι η συμφωνία. Δεν μας λένε τι γίνεται εάν οι άλλοι δεν το δέχονται. Στο πολιτικό σκάκι πρέπει να βλέπεις την κίνηση του αντιπάλου και την επόμενη δική σου κίνηση. Δεν έχουν αυτή την ικανότητα ή απλά κοροϊδεύουν. Εάν δεν γινόταν μια συμφωνία, τι θα κερδίζαμε? Τίποτα. Θα συνέχισε να λέγεται Μακεδονία και θα τους αναγνώριζαν όλα τα κράτη του κόσμου. Θα είχαμε κακές σχέσεις και θα ήταν κομμένος ο δρόμος προς την κεντρική Ευρώπη. Δεν θα σταμάταγαν να λέγονται Μακεδονία. Κάτι ιστορίες που κυκλοφορούν για βέτο είναι περισσότερο όνειρα. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αυτό ήταν ένα βασικό θέμα. Δεν ξέρουμε αν διατυπώθηκε ευθέως, αλλά οι δαομιανοί ήξεραν ότι υπάρχει η απειλή αυτή και ήταν ένας σημαντικός, αν όχι ο μοναδικός λόγος, να κάνουν από τη μεριά τους υποχωρήσεις. Εάν στην Ελλάδα ένα μεγάλο μέρος των πολιτών σκέφτεται συναισθηματικά, τότε συμβαίνει πολύ περισσότερο με τους δαομιανούς. Εκεί και αν δεν είναι το τέλος της λογικής. Ονομάζονται Μακεδονία από το 1945. Θα ήταν διεθνής διασυρμός για αυτούς να το αλλάξουν και δεν θα πέρναγε ποτέ στο εσωτερικό και στα διάφορα κόμματα. Εδώ το Βόρεια έβαλαν μπροστά και έγινε χαμός. Παραλίγο να μην περάσει. Πέρασε με πολύ μεγάλη δυσκολία. Είναι λογικό να πιστεύει κανείς ότι θα δεχόντουσαν ποτέ να μην λέγονται Μακεδονία? Δεν θα το δεχόντουσαν ποτέ. Ακόμα και αν βρισκόταν μια κυβέρνηση να το δεχτεί, θα ήταν τόσο μεγάλη αντίδραση του κόσμου που δεν θα πέρναγε. Θα χάνονταν άλλα τόσα χρόνια με τίποτα. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε το ΝΑΤΟ ενδιαφέρονται τόσο πολύ για μια χώρα 2 εκατομμυρίων που δεν έχει θάλασσα. Δεν είναι από τις προτεραιότητες. Κάποια στιγμή μετά από 20, 30, 50 χρόνια θα μας πίεζαν να τα βρούμε με αμοιβαία υποχώρηση. Δηλαδή θα καταλήγαμε μετά από πάρα πολλά χρόνια σε μια παρόμοια συμφωνία. Εάν ήθελαν να τους πιέσουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα το είχαν κάνει εδώ και 25 χρόνια. Η θέση τους είναι αμοιβαίος συμβιβασμός και δεν πρόκειται να αλλάξει. Εάν εμείς επιμείνουμε στο βέτο, μπορεί να υποστούμε διάφορες συνέπειες. Τυπικά μπορούμε να κάνουμε βέτο. Στην πράξη, οι μεγάλες δυνάμεις έχουν πολλούς τρόπους να μας πιέσουν για μια αμοιβαία συμφωνία με τους δαομιανούς. Θα επιτρέψουν στους Τούρκους να κάνουν μια βόλτα στο Αιγαίο και το βέτο πάει περίπατο. Εάν εμείς επιμείνουμε, μπορεί οι μεγάλες δυνάμεις να μας κάνουν οικονομικό εμπάργκο ή και να επιτρέψουν στην Τουρκία να καταλάβει τη Σάμο, τη Μυτιλίνη ή τη Θράκη. Το οικονομικό εμπάργκο εμείς οι πολίτες θα το πληρώσουμε. Οι πολιτικάτσες της Νέας Δημοκρατίας έχουν βγάλει τα λεφτά τους έξω στις λίστες Λαγκάρτ και Μπόγιανς και δεν έχουν ανάγκη. Η Θράκη είναι πιο επιφοβή λόγω μουσουλμανικού πληθυσμού. Εάν καταλάβουν τη Θράκη, θα μείνει μια de facto κατάσταση όπως η Κύπρος. Αποκλείεται το βέτο να πιάσει? Τίποτα δεν αποκλείεται σε αυτή τη ζωή, αλλά είναι μικρές οι πιθανότητες. Στη ζωή και στην πολιτική δεν είναι τίποτα απίθανο. Μπορεί σε λίγες μέρες, σε λίγους μήνες ή σε λίγα χρόνια να ξυπνήσουν ένα πρωί οι δαομιανοί και να πούν από μόνοι τους ότι δεν θέλουν πια να λέγονται Μακεδονία. Δεν είναι απίθανο,
αλλά οι πιθανότητες είναι απειροελάχιστες. Θα πρέπει λοιπόν να περιμένουμε μήπως συμβεί κάτι τέτοιο. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με το βέτο, μόνο που οι πιθανότητες για να έχει μια καλή έμβαση είναι λίγες, όχι απειροελάχιστες. Μπορεί όμως να έχει κακή έκβαση που είναι πιθανότερη από την καλή. Ας πάρουμε την πιθανότητα της δικής μας στρατιωτικής εισβολής στη ΔΑΟΜ. Είναι πραγματικά εύκολη ιστορία, αλλά όχι θέμα μόνο 20 λεπτών που ισχυρίζεται ο Καμένος, αλλά λίγο ωρών. Και τότε πάλι Μακεδονία θα λέγεται, μόνο που θα είναι ελληνική επικράτεια. Αυτό που είναι εξαιρετικά επίφοβο είναι η δημιουργία άξονα Τουρκίας ΔΑΟΜ Αλβανίας κάτω από την Τουρκία, παραβλέποντας τις διαφορές τους στο Κόσοβο. Οι Τούρκοι θα καταλάβουν τη Θράκη, οι Δαμιανοί μέρος της Μακεδονίας και οι Αλβανοί μέρος της Ηπείρου. Η ερώτηση είναι γιατί να δεχτούμε μια συμφωνία. Σε όλα τα θέματα υπάρχουν συν και πλην. Από τη συμφωνία έχουμε πρώτον οικονομικά ωφέλη, δεύτερον δίωδο στην κεντρική Ευρώπη, τρίτον αναβαθμισμένο ρόλο στα Βαλκάνια, τέταρτον ένα σύμμαχο απέναντι στην Τουρκία, πέμπτον λύνουμε ένα πρόβλημα δεκαετιών, έκτον λέγονται Βόρεια Μακεδονία αντί για Μακεδονία. Δεν παραχωρούμε κανένα όνομα, ήδη λέγεται Μακεδονία η ΔΑΟΜ και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Μόνο με τη συμφωνία θα αλλάξει και θα μπει μπροστά το Βόρεια. Βάζουμε κάτω τα σύν και τα πλην, αποφασίζουμε βάσει πιθανοτήτων, εξετάζουμε το καλό και το κακό σενάριο και τις πιθανότητες για το καθένα. Αυτά είναι βασικά που τα διδάσκονται σε σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, δημόσιας διοίκησης, στρατιωτικής διοίκησης. Ο απλός ψηφοφόρος δεν οφείλει να τα ξέρει. Τα παιδιά της Νέας Δημοκρατίας που ετοιμάζονται να κυβερνήσουν θα έπρεπε να τα ξέρουν. Ή τα ξέρουν και κοροϊδεύουν, οπότε είναι απατεώνες, ή δεν τα ξέρουν, οπότε δεν είναι σε θέση να κυβερνήσουν. Και τα δύο είναι πολύ άσχημα. Επειδή οι πολιτικάτζες της Νέας Δημοκρατίας δεν βλέπουν μπροστά, θα τα σκεφτούν όλα αυτά τότε. Τότε θα αντιληφθούν ότι υπάρχει περίπτωση να συμβεί αυτό που λέει ο λαός, πήγα για μαλλί και βγήκα κουρεμένος. Για ένα τυπικό θέμα μπορεί να έχουμε σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις ή και απώλεια εδαφών. Δεν έχουμε κανένα λόγο να υποστηρίξουμε ένθερμα μια συμφωνία που δεν είναι δική μας αλλά του ΣΥΡΙΖΑ. Το μεγάλο μας πρόβλημα δεν είναι η συμφωνία αλλά η Νέα Δημοκρατία. Δεν μας απασχολούν τα άλλα κόμματα γιατί δεν είναι κόμματα εξουσίας. Μας απασχολεί μόνο η Νέα Δημοκρατία για ένα λόγο ακόμα. Προερχόμαστε από αυτό το χώρο. Είναι ιερό καθήκον μας ή να την αλλάξουμε ριζικά ή να την αντικαταστήσουμε.